Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη 26 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με τη μέγιστη ετοιμότητα στην οποία βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές στην περιοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των θερμών αέριων μαζών που υπάρχουν σε ολόκληρη την περιοχή, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε υψηλό κίνδυνο για πιθανή πυρκαγιά βρίσκεται από χθες η Δυτική Ελλάδα, με τον υδράργυρο να είναι στα ύψη. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ανακοίνωσή της εφιστά την προσοχή στους πολίτες και ιδιαίτερα στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, οφειλόμενη σε εργασίες στην Ήπεθρο. Σε ετοιμότητα είναι όλες οι υπηρεσίες, με την πυροσβεστική να κάνει συνεχώς επίβλεψη σε σημεία με αυξημένη επικινδυνότητα. Σε ετοιμότητα και ο Δήμος Πατριών με όλα τα μηχανήματά του και προημερών έκανε καθαρισμό στο Βασίλειο, ένα χώρο με αυξημένη επικινδυνότητα εξαιτίας και των πεύκων. Οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ο άνεμος είναι δύο παράγοντες οι οποίοι ανεβάζουν το κίνδυνο πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Παράλληλα, για ακόμη μια φορά, ο Δήμος Πατριών κάνει έκκληση προς όλους να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Σε κάθε περίπτωση, αν αντιληφθείτε πυρκαγιά, άμεσα να ειδοποιήσετε την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199. Λοιπόν, Γιώργος Χαραβουνιάς μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ελπίζουμε να μην χρειαστούν, να μην χρειαστεί να υλοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουν οι αρμόδιες αρχές, αλλά επειδή έχουμε πικρή εμπειρία στην Καλό είναι να υπάρχουν, βέβαια. Να υπάρχουν, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην δικαστική απόφαση που ήταν πραγματικά πέλεκης. Για τον δολοφόνο της άτυχης ηλικιωμένης Παπανδρέου. Είχε συγκλονίσει τότε η δολοφονία στην Πάτρα. Χθες είχαμε την απόφαση. Ναι, πρόκειται για μια όντως συγκλονιστική υπόθεση. Η άτυχη Σοφία Παπανδρέου, Φούλα Παπανδρέου όπως ήταν γνωστότερη, είχε δολοφονηθεί το καλοκαίρι του 2018. Ο δράστης είχε μπει στο σπίτι της και την είχε δολοφονήσει προκειμένου να αρπάξει ό,τι μπορούσε, μεταξύ των οποίων ακόμα και τη βέρα που φορούσε στο χέρι της. Η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο δράστης, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, περιφερόταν από πόλη σε πόλη και έκανε διαρρήξεις και ληστείες όπου έκρινε ότι μπορούσε να το κάνει. Έκανε όμως το λάθος να επιστρέψει στην Πάτρα και εντοπίστηκε από τις αρχές. Ταυτοποιήθηκε μέσω της εξέτασης DNA, βρέθηκαν και κάποια από τα κλοπημαία και συνέχεια ο ίδιος ομολόγησε. Έγινε το δικαστήριο, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως είναι τοξικομανής και λόγω ακριβώς αυτής της ασθένειάς του ζήτησε έτσι μειωμένο καταλογισμό και μέσω των δικηγόρων υπεράσπισής του. Όμως το δικαστήριο τελικά αποφάσισε ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος των πράξεών του και τον καταδίκασε σε δύο φορές ισόβια. Μάλιστα. Πραγματικά πολύ σκληρή απόφαση. Επαναλαμβάνω, το έγκλημα τότε είχε συγκλονίσει. Μιλάμε για μια γυναίκα που ήταν εξαιρετικά γνωστή στην πόλη της Πάτρας και πολύ γνωστή οικογένεια, η οποία έχασε τη ζωή της με αυτό το φρικτό τρόπο από τον δολοφόνο, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια. Πάμε τώρα σε Σπύρα, η οποία έκλεβε σπίτια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας πύργου. Οι δράσεις συμμορίας, τα μέλη της οποίας ενέχονταν συστηματικά στη διάπραξη κλοπών σε σπίτια στην Ηλία. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος 5 Ελλήνων, 4 ανδρών ηλικίας 42, 37, 30 και 20 ετών και μιας 34χρονης Ελληνίδας. Οι δράστες από το τέλος Μαρτίου έως το τέλος Απριλίου 2019 είχαν διαπράξει στον πύργο, στο Κολύρι και στον Άγιο Ιωάννη 11 κλοπές σε σπίτια, κατά τις οποίες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα συνολικής αξίας 21.750 ευρώ, 3.620 ευρώ μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Ως προς τη μεθοδολογία της συμμορίας, οι δράστες επέλεγαν να δρουν κυρίως τις ώρες που απουσίαζαν οι ένοικοι από τα σπίτια. Για τη διερεύνηση των περιστατικών διενεργήθηκαν μεθοδικές
ιστορικές και εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των υποθέσεων και την ταυτοποίηση των δραστών. Πάμε στις πανελλήνιες εξετάσεις να δούμε το θέμα με τις βαθμολογίες, καθώς έχουμε και μεθαύριο Παρασκευή την ανακοίνωση και των βάσεων. Στο κατακόρυφο φτάνει η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των γονέων τους όσο πλησιάζει η μέρα που θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2019. Όλα δείχνουν η ημερομηνία που θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων και θα καθορίσουν την εισαγωγή ή μη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να κλειδώνει για την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες οι διευθυντές των λυκείων θα παραδώσουν στα σχολεία τους τα ανάλογα δέματα με τα αποκόμματα των τετραδίων και τις καταστάσεις βαθμολογιών, ώστε το μεσημέρι της Παρασκευής οι βαθμολογίες να αναρτηθούν σε όλα τα λύκεια, αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν οι υποψήφοι των πανελλήνιων εξετάσεων στη διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου τους. Οι υποψήφοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Γιώργο, στιγμές αγωνίας για χιλιάδες οικογένειες και στην περιοχή σε μια δύσκολη χρονιά, με δύσκολα θέματα σε βαθμό κακουργήματος σε ορισμένες περιπτώσεις. Μην τα λέμε πάλι, τα λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Την Παρασκευή λοιπόν κληρώνει για τους υποψήφιους, έτσι. Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα ανέβει στο κατακόρυφο, θα χτυπήσει κόκκινο η αγωνία και για τους υποψήφιους και για τους γονείς τους. Από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων είναι χαμηλότερες σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει πτώση των βάσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία εκτός από το πρώτο. Αναμενόμενο είναι. Εκεί μάλλον θα παραμείνουν ίδια τα επίπεδα. Περισσότερα βέβαια θα ξέρουμε την Παρασκευή. Μέχρι τώρα, περισσότερα την Παρασκευή. Θα κρατήσει για λίγο ακόμη αυτή η αγωνία που περιγράψαμε προηγουμένως. Η αγωνία όμως για την πληρωμή του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης δεν θα κρατήσει περισσότερο. Πάμε να δούμε το σχετικό θέμα. Την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα γίνει η πληρωμή των δικαιούχων του Πανελλαδικού Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως στις 31 Μαΐου 2019, όπως ενημέρωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεάνο Φωτιού. Το ποσό των 53.247.726 ευρώ θα καταβληθεί σε 258.482 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 480.000 άτομα. Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστοση εξημισία στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτή για θέματα που σχετίζονται με το τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στους συμβασιούχους του Δήμου Πατρεών, στους 42 συμβασιούχους, οι οποίοι βρέθηκαν για μία ακόμη φορά σήμερα στα δικαστήρια της Πάτρας. Τελικώς η υπόθεση για την εκδίκαση της τύχης τους αναβλήθηκε για τις 17 του Σεπτέμβρη. Στα δικαστήρια παραβρέθηκαν σήμερα οι συμβασιούχοι του Δήμου στις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς ήταν η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Η υπόθεσή τους ωστόσο αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου 2019. Φτάσαμε ήδη στους 42 μήνες που έχουν παραμείνει με αποφάσεις των δικαστηρίων οι εργαζόμενοι και με το γεγονός ότι δεν θα είχε καθαριότητα η πόλη, γιατί δεν έχουν προσληφθεί ούτε από την ΚΑΠΑ 3 την περίφημη ακόμα το προσωπικό καθαριότητας, οπότε δεν θα είχαμε καθαριότητα στην πόλη. Και σήμερα έγινε κατανοητό και από τα δικαστήρια. Στο πλευρό τους ο Δήμαρχος Πατρεών Κώστας Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Διονύσης Πλέσας παλεύουν για την παραμονή τους στην εργασία και όπως επισημαίνουν οι θέσεις τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθαριότητα της Πάτρας. Απλούστατα δεν θα έχουμε καθαριότητα στην πόλη. Δηλαδή μια βόλτα το πρωί αν θα κάνετε 7 η ώρα το πρωί στην πόλη θα δείτε ότι είναι πεντακάθαρη. Και αυτό φαίνεται. Είναι γιατί έχει κόσμο. Τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Ζαρουχλέικα, 40.000 κόσμο. Με έναν άτομο που ζει άρρωση, τι καθαριότητα να κάνει. Χθες οι συμβασιούχοι παρατασιούχοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
Στην αποκεντρωμένη διοίκηση που ξεκινήσαμε από χτες έγινε μια συμβολική κατάληψη. Ενημερώθηκε η κυβέρνηση για το πρόβλημα. Πήραμε τα χαρτιά, αυτός είναι και ο ρόλος της. Πήραμε τα χαρτιά να τα προσκομίσουμε στο δικαστήριο, να κατανοηθεί το πρόβλημα ότι η κυβέρνηση είναι ενημερωμένη για τον αγώνα αυτό που γίνεται από τους εργαζόμενους στην Πάτρα. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν προσληφθεί με κριτήρια ΣΕΠ από 24 Δεκεμβρίου 2015 και έκτοτε με τρεις παρατάσεις σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους, καθώς και με προσωρινές διαταγές δικαστηρίων, συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι και σήμερα. Θα δούμε για πόσο θα ταλαιπωρούνται ακόμη οι συμβάσιουχοι του Δήμου Πατρέων. Θυμίζω ότι στο πλευρό τους είναι η Δημοτική και ο Κώστας Πελετήδης από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει και ισχυρή νομική εκπροσώπηση από ό,τι γνωρίζω από το γραφείο του Αλέξη Μητρόπουλου Γιώργου, αλλά δεν υπάρχει ακόμη φως για αυτές τις 42 οικογένειες. Όχι, και είναι και μια δύσκολη περίπτωση. Βεβαίως το παλεύουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Θα δούμε πού ακριβώς θα καταλήξει και η δικαιοσύνη. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εμφανίστηκε ο Κώστας Καραμαλής, είναι αλήθεια? Ναι. Μιλάει τώρα. Μιλάει ναι, σε κομματικό ακροατήριο βέβαια. Σε μια εκδήλωση που έχει προγραμματίσει η Νομαρχιακή Διοίκουσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση των ψηφοδελτίων της πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση των ψηφοδελτίων. Αλλά ήταν γνωστό, δηλαδή γνωστοποίησε την παρουσία του ο πρώην Πρωθυπουργός. Και είχε μαζευτεί και πολλοί κόσμος για να τον ακούσει. Προβλήθηκε και ένα βίντεο με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας νωρίτερα και με τον ίδιο βέβαια ως Πρωθυπουργό. Είναι γεγονός ότι πράγματι μετά από 10 χρόνια κάνει μια ομιλία. Έστω, επίσημα, μια πολιτική ομιλία. Ναι, 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 ναι. Γιατί οι άλλες παρεμβάσεις του ήταν μέσω διαρροών, μέσω του περιβάλλοντος Καραμαλή και ποτέ δεν είχε οργανώσει μια πολιτική ομιλία. Φαίνεται πως το κλίμα... το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί για τη Νέα Δημοκρατία κάνει και τον Κώστα Καραμαλή. Θα κάνει και περιοδίες. Πλέον, ναι, να μπαίνει στη μάχη σε αυτή την τελική. Θα κάνει περιοδίες στη Μακεδονία και κυρίως στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Θα πάει και στις Σέρες, που είναι βεβαίως και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Γενικώς ενεργοποιείται. Επιστρατεύονται άπαντες λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μπορεί να έχει και άλλη ανάγνωση. Για τη μέγιστη δυνατή καταγραφή. Ποια αυτό είναι το ένα. Προφανώς. Επιστρατεύονται άπαντες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί κάποιος να πει ότι θέλει να δώσει και το στίγμα του. Ότι και εγώ εδώ είμαι. Δεν έχω φύγει. Δηλαδή. Να με λάβετε υπόψη σας, να με λαμβάνετε υπόψη σας ότι είμαι και εγώ εδώ πέρα ακόμα και μιλάω, κάνω ομιλίες, απευθύνομαι σε κόσμο κλπ. Λοιπόν, πάμε στις φορολογικές δηλώσεις γιατί έχουμε τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν τις καταθέσουν μέσα στις προθεσμίες. Τσουχτερά πρόστιμα αναμένουν όσους καθυστερήσουν ή υποβάλλουν με σημαντικά λάθη τις φορολογικές δηλώσεις φέτος στο TaxisNet. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ανακοινώσει παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία πλέον εκπνέει στις 29 Ιουλίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που έχει εκδώσει έναν αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς και συνταξιούχους, έχει δημοσιοποιήσει τα πρόστιμα και τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν στις περιπτώσεις της μη υποβολής, της καθυστερημένης υποβολής και των κρίσιμων λαθών στο έντυπο Ε1. Το ισχύον καθεστώς για τις φορολογικές δηλώσεις προβλέπει τα εξής πρόστιμα. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλειπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Εάν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με την επιβάρυνση των 100 ευρώ. Εάν ωστόσο έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με προσάυξηση ύψους 0,73% για κάθε μήνα που παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης. Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο ύψους 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία. Στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων, το ίδιο πρόστιμο εκτοξεύεται στα 500 ευρώ. Μέχρι 29 Ιουλίου είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι που είναι υπόχρεοι στην υποβολή της φορολογικής του δήλωσης μέχρι τέλος Ιουλίου να την υποβάλουν. Και μέχρι τέλος Ιουλίου είναι και η πρώτη δόση.
Από εκεί και πέρα, όποιος δεν υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση, αναλόγως το επάγγελμά του και την κατηγορία που ανήκει, θα πληρώσει και τον άλογο πρόστιμο. Οι συνταξιούχοι, εάν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, οι συνταξιούχοι μισθωτοί είναι στα 100 ευρώ. Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία στα 250 ευρώ και οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία στα 500 ευρώ. Θα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις και είναι κρίμα και άδικο να πληρωθεί το οποιοδήποτε από αυτά πρόστιμα. Σε μια υπόθεση που μας έρχεται από τη Ζάκυνθο θα περάσουμε, εκεί όπου ένας Αλβανός κατηγορείται για δύο περιπτώσεις ασέλγειας. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού του δικαστήριου της Πάτρας κάθισε ένας Αλβανός υπήκοος εξαιτίας δύο ερωτικών περιπετειών που είχε το καλοκαίρι του 2007 στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ιστορίες που εξέτασε το δικαστήριο, το οποίο όμως το αθώωσε και για τις δύο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος φυγοδικούσε για 12 ολόκληρα χρόνια, αφού είχε διαφύγει στη χώρα καταγωγής του. Τελικά συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο στο Αγρίνιο, προφυλακίστηκε και αντιμετώπισε ένα βαρύ κατηγορητήριο και για τις δύο ποινικές υποθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση είχε καταγγελθεί από 24χρονη τουρίστρια που έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο για κατασύρωη βιασμό της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η νεαρή, το βράδυ της 31ης Ιουλίου το 2017 ζήτησε από τον κατηγορούμενο να την πάει μια βόλτα με τη μηχανή του, αλλά εκείνος την οδήγησε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στις Αλικές, την έσυρε με τη βία στο κρεβάτι και την βίασε κατ' επανάληψη 6 με 7 φορές. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι είχε ερωτική επαφή με την 24χρονη τουρίστρια, τονίζοντας όμως ότι όλα έγιναν με τη θέλησή της. Η εισαγγελέας της έδρας, αν και επεσήμανε αρκετές φορές αντιφάσεις στις καταθέσεις της κοπέλας, ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου για την κατηγορία του βιασμού. Κατά την εκτίμησή της, η κοπέλα είχε παραχωρηθεί από το φίλο της στον κατηγορούμενο για να ικανοποιήσει σεξουαλικές ορμές του. Μάλιστα, θεώρησε ως ένδειξη, αν όχι απόδειξη ενοχής, τη φυγή του κατηγορούμενου στην Αλβανία και την εξαφάνισή του για χρόνια. Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση του κατηγορούμενου με 5 προς 2 ψήφους. Στη δεύτερη υπόθεση, ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την καταγγελία που είχε κάνει σε βάρος του μια παντρεμένη ομοεθνής του, με την οποία είχε συνάψει ερωτική σχέση και πάλι το καλοκαίρι του 2007. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ένα βράδυ μπήκε στο δωμάτιό της από το παράθυρο του σπιτιού και ότι τη χτύπησε και προσπάθησε να τη βιάσει ενώ τα παιδιά της βρίσκονταν μπροστά. Ο νεαρός Αλβανός αρνήθηκε την κατηγορία και ανέφερε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την παντρεμένη γυναίκα και απέδωσε την καταγγελία στο ότι ο σύζυγος ανακάλυψε την παράνομη σχέση και μάλιστα μία φορά τον είχε χτυπήσει. Μετά από αυτό το γεγονός, αποφάσισε να διακόψει κάθε επαφή με την παντρεμένη γυναίκα. Τα σημάδια που έφερε η καταγγέλουσα τα απέδωσε σε χτυπήματα από τον σύζυγό της, όταν πληροφορήθηκε την παράνομη σχέση. Και σε αυτή την υπόθεση, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του, αλλά αθώθηκε ομόφωνα. Θα πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που σε επίπεδο αχαΐας ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ξεκινούν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ για τη Δυτική Ελλάδα. Την 5η 27 Ιουνίου στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η ενόψη της μεγάλης πολιτικής συγκέντρωσης που διοργανώνει η οργάνωσή μας για την 5η 27 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, με ομιλητή του Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές και πρέπει να δώσουμε απάντηση. Η πόλη μας έχει καταγράψει 35.000 ανέργους. Έχουμε 8.000 κατεστραμμένους αυτοαπασχολούμενους. 15.000 που βρίσκονται στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Τα παιδιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν την εκπαίδευση που πρέπει και έχουμε 800 παιδιά στα λαϊκά φροντιστήρια. Οι πληστηριασμοί μας περιμένουν αύριο. Σήμερα στα γραφεία του κόμματος παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, κάνοντας γνωστές τις προτάσεις και τις θέσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό το τι θα ψηφίσουμε. Γιατί στις 7 του μήνα ψηφίζουμε, στους 8 που θα αρχίζουν να εφαρμόζονται ξανά αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη για να βγεις μπροστά. Για να έχεις ψυχική δύναμη και να μπορέσεις να αντιπαλέψεις αυτά που θα εφαρμόζουν την επόμενη μέρα, όποιος και θα είναι κυβέρνηση, θα πρέπει να έχεις αποθέματα και θα πρέπει την προηγούμενη μέρα να μην τους έχεις ψηφίσει. Λέμε και καλούμε τον πατραϊκό λαό, τον αχαϊκό λαό, να σταθεί όρθιος. Μπορεί να είναι σε δύσκολη θέση, αλλά δεν έχασε το μυαλό του. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα.
Θα πρέπει η διαμαρτυρία μας και σε αυτή τη φάση η ψήφο μας θα πρέπει να συγκεντρωθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε. Καλησπέρα στον κύριο Τέτη Τζαμαλούκα που είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Τζαμαλούκα. Καλησπέρα κύριε Βλή. Η οποία είναι υποψήφια βουλευτής Αχαΐας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε αυτές τις εκλογές, εκλογές 7 Ιουλίου. Η Τέτη Τζαμαλούκα δεν είναι τώρα στο ΚΚΕ, είναι στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο τα πολλά τελευταία χρόνια. Ήσασταν νομίζω και υποψήφια με τον Νίκο Καραθανασόπουλο στην περιφέρεια της Ελλάδας. Και με τον Παναγιώτη Κοσιόνι έχουν συγκινήσει το 1998. Και παλιότερα με τον αείμνηστο τον Παναγιώτη τον Κοσιόνι. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν τουλάχιστον σε επίπεδο Αχαΐας και Πάτρας. Με την έννοια, κυρία Τζαμαλούκα, ότι οι δυνάμεις σας, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο Δήμο υπέρ του Κώστα Πελετίδη, κυρίως στο Δήμο υπέρ του Κώστα Πελετίδη, μπορούν να σας κάνουν πιο αισιόδοξους για την καταγραφή σας και στις βουλευτικές εκλογές. Και θέλω να μου πείτε αν πράγματι είστε αισιόδοξοι και εσείς προσωπικά και όλοι σας στο ΚΚΕ, ότι αυτή η αναμέτρηση για το ΚΚΕ είναι μια ευκαιρία, με δεδομένο ότι έχουμε το φαινόμενο Πελετίδη στην Πάτρα, που ενδεχομένως από μόνο του να είναι μια πολύ μεγαλύτερη αφετηρία για τα ποσοστά σας. Αν ξεκινήσουμε, κύριε Πλή, από το φαινόμενο Πελετίδη και την επίδραση που είχε όχι μόνο στην πόλη της Πάτρας αλλά σε όλο τον νομό, θα ήθελα να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι γενικώς για όλη την επικράτεια, υπό ποιαν έννοια. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια πόλωση στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, η οποία είναι γνωστή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, εν τούτης πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι δυνατόν και εφικτό ο κόσμος να καταλάβει ότι την ψήφο διαμαρτυρίας προς το σύστημα και τις εκάστοτε κυβερνήσεις που τις έχει δει όλες τα τελευταία 9 χρόνια, όλες τις είδε, όλες, είτε σε σύμπραξη, είτε από μόνες τους, είτε με δοτούς πρωθυπουργούς, είτε όχι, το έχει δει. Καλό είναι να καταλάβει όμως ότι ψηφίζοντας ένα κόμμα, έστω και σαν διαμαρτυρία, δεν έχει σημασία αν πιστεύει ή δεν πιστεύει. Αυτό που ξέρει όμως και έχει περάσει η συνείδηση του λαού είναι το εξής, ότι αυτό που λέει το ΚΚΕ σήμερα το λέει και αύριο και πάντα. Δεν έχουμε προδώσει ποτέ κανέναν και σε ιστορικές ευκαιρίες που θα μπορούσε να προδώσει το λαό του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως ήταν εκείνη η άθλια συγκυβέρνηση με το κουβέλι κουλοπού-κουλοπού που κλείνει και η ΕΡΤ, ο οποίος ξαναπήγε και ξανάφυγε και ξαναγύρισε και κάνει τα πάντα όλα και τώρα μπήκε στο πολιτικό παρελθόν για πάντα, ατιμασμένος, θα θέλετε την άποψή μου. Το ΚΚΕ δεν έχει δείξει ποτέ κάτι τέτοια δείγματα. Αυτό νομίζω έχει περάσει συνείδηση του ελληνικού λαού. Πρέπει να φύγουμε από το δόγμα του αντικομμουνισμού και να δούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι το μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη που υπάρχει και στηρίζεται, είναι 100 χρόνια ιστορία έχει αυτό το κόμμα, αν το στηρίξει και το πιστέψει, θα ξέρει ότι τη λέλαπα είτε του Μητσοτάκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την ανατρέψει και να αντιθασεύσει. Αυτό. Άρα λέτε ότι εσείς παραμένετε η μόνη πολιτική δύναμη που θα δώσει δύναμη στους αγώνες του λαού την επόμενη μέρα. Αυτό που έλεγε από την αρχή και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, αλλά κυρίως τώρα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ακριβώς. Αν δεν είναι δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριε Πλή, ποιο άλλο κόμμα περιμένουμε να είναι? Ή τα κόμματα μαξιλάρια που έρχονται, ο Βελόπουλος και το Βαρουφάκη, που είναι το ένα να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, τι πάμε να κάνουμε τώρα? Γιατί να ψηφίσουμε αυτά τα δύο κόμματα μαξιλάρια? Είναι σαν να ψηφίζουν το ποτάμι, τους ανεξάρτητους Έλληνες, το Λεβέντι, τα έχουμε δει όλα αυτά. Και όλοι οι Έλληνες στην τελευταία 9 ετία έχουν αντιληφθεί ότι αυτά τα μικρά κόμματα λειτουργούν ως προπομπή συνεργασίας για κόμματα κυβερνήσεως, συγκυβερνήσεως. Πάει ο κόσμος, εκφράζει διαμαρτυρία του με κάποια κόμματα που είναι ανύπαρκτα, δεν έχουν ιδεολογία καμία. Καμία όμως. Και αυτοί λειτουργούν ως τσόντες. Ακριβώς αυτό. Όπου με καλύψατε απολύτως. Αυτό. Πείτε μου κάτι. Για να γίνει αυτό που λέτε, για να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το ΚΚΕ, πρέπει να έχει ψηφοφόρους πέραν των κλασικών ψηφοφόρων του κόμματος, που είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας του ΚΚΕ, που εστερνίζονται απόλυτα και στο 100% της θέσης του, που είναι κομματικά στελέχη, συνδικαλιστικά στελέχη, δεν ξέρω τι άλλο. Βλέπετε νέο κόσμο να έρχεται, βλέπετε ανθρώπους να σας προσεγγίζουν που δεν είναι παραδοσιακοί κομμουνιστές, βράδυφε? Κοιτάξτε, κύριε Πλή, όταν παίρνει το φαινόμενο Πελετίδη, γιατί αυτό είναι 70,1 στην Πάτρα, δεν πιστεύει κανένας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει 70,1 στην προφανώς. Πάτρα. Αυτό σημαίνει όμως ότι είδε ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί, επιτυχώς μπορεί να κάνει πράγματα και να δώσει στο λαό πράγματα, γιατί αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε και αυτό διεκδικούμε. Αυτό αναγνωρίστηκε. Κανένας δεν πιστεύει
ότι 7 στους 10 πατρινούς ψήφισαν τον Πελετίδη που ξέραν ότι είναι ο κομμουνιστής, δεν το έκαψε ποτέ κανένας. Ναι. Και όλοι εμείς που τον συνδράμαμε, εκεί είμαστε. Είτε συνεργαζόμενοι, είτε μέλη, είτε οπαδοί, είτε οτιδήποτε. Και το βλέπει και το αναγνωρίζει. Αυτό το πράγμα δηλαδή, εάν σε όλη την επικράτεια δεν δώσει ένα μήνυμα, δεν πρόκειται να δώσει τίποτα άλλο. Άρα, τι λέει, τι λέμε τώρα εμείς. Λέμε ότι και θέλουμε και μπορούμε. Και αυτό ζητάμε από το σώμα το εκλογικό να μας δώσει. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Γιατί είδαν έστω και μόνο από την Πάτρα που όλα τα κανάλια το έπαυσαν αυτό. Δεν το ανέφεραν. Εννοώ τις επικρατείες τα κανάλια και τα φυλαϊκά κτλ. Yeah. Το φαινόμενο Πελετίδη κάηκε. Γιατί? Για να μην δώσουν δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να ρωτήσω κάτι που πιάνομαι από μία κουβέντα σας προηγουμένως. Είπατε ότι ναι και ψήφο διαμαρτυρίας. Τουλάχιστον θα ξέρουν αυτοί που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, θα διαμαρτυρηθούν στα αλήθεια. Ότι δεν θα πάνε σε ένα κόμμα που θα τους προδώσει την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Απευθύνεστε δηλαδή στους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν τις ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αναζητούν μια πολιτική στέγη πιο αξιόπιστη. Δεν απευθυνόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Εκεί που απευθυνόμαστε εμείς. Εκεί που απευθυνόμαστε εμείς είναι στους ψηφοφόρους που έχουν αυτή τη στιγμή δίλημα το τι θα ψηφίσουν. Απευθυνόμαστε στους ψηφοφόρους που φοβούνται μην έρθει Μητσοτάκης και ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει Μητσοτάκης. Ή στους νεοδημοκράτες που πιστεύουν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίσουν ό,τι να είναι. Και επίσης αυτούς που είναι τόσο πολύ απαγοητευμένοι που μπορεί να θεωρήσουν δυνατό ή εφικτό να τους λύσει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ή το Βαρουφάκης ή το Βελόπουλος. Αυτό θα είναι τεράστιο πολιτικό λάθος για τον κάθε ψηφοφόρο που πρέπει να έχει και συνείδηση και νου και γνώση γιατί αυτό που θα πάει να ρίξει την κάλπη. Σε 7 Ιουλίου θα επηρεάσει όλη την Ελλάδα μεθαύριο. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας πολύ σοβαρά. Και να προσέξουν πάρα πολύ καλά τι θα πάνε να ρίξουν στην κάλπη σε 7 Ιουλίου. Και δεν είναι το δίλημα, αυτό είναι ψευδοδίλημα για να μην έρθει ο Μητσοτάκης να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ ή για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσω το Μητσοτάκη. Δεν είναι διλήμματα αυτά. Πάμε και ψηφίζουμε καθαρή συνείδηση. Και καταρχήν πρέπει να πούμε κιόλας ότι είναι αξιοπερίεργο ότι 5 πολιτικοί αρχηγοί κατεβαίνουν στην Αχαΐα. Γιατί, εσείς πώς το εξηγείτε, γιατί να σκάω εγώ μια ερώτηση. Εσείς λέτε ότι το κάνουν επειδή φοβούνται ότι το κουκουέ εδώ, επειδή ακριβώς έχει πάρει έναν αέρα από την νίκη του Πελετίδη, θα κατέγραφε μεγάλα ποσοστά. Ακριβώς. Μπετονάρουν και μια περιοχή που τους ξέφυγε από όλη την επικράτεια. Από 52 νομούς. Την μπετονάρουν. Δεν είναι τυχαίο ότι κατεβαίνουν 5 αρχηγοί. Όχι, πολιτικών κομμάτων στην Αχαΐα. Πρώτη φορά γίνεται ιστορικά. Κρίμα που δεν κατέβασε εμείς στο κουτσούμπα. Δηλαδή, αισθάνομαι κι εγώ κάπως άσχημα. Δεν το σκεφτήκαμε κι εμείς. Θέλω βαδίζοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, για θα τα πούμε και πάλι, εδώ θα είμαστε, για να δούμε και πώς θα πάει το κουκουέ μέχρι το τέλος των εκλογών και βεβαίως θα δούμε και τα αποτελέσματα. Διακρίνω, και δεν μιλάω μόνο τοπικά, μιλάω και κεντρικά, μία μικρή, γιατί δεν θα περίμενε κανείς μεγάλη από το κουκουέ, αλλαγή στάσης ό,τι αφορά αυτό το μπετοναρισμένο πολιτικό κόμμα που είναι το κουκουέ όλα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή πως ανοίγεται λίγο την πόρτα για να μπει και ένας κόσμος που όπως είπα και προηγουμένως δεν είναι τόσο σκληρά προσανατολισμένος στις θέσεις του κουκουέ. Είναι έτσι. Κύριε Βλή, κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν είμαι μέλος του κόμματος, είμαι συνεργαζόμενοι από το 1998. Προέρχομαι από άλλο πολιτικό χώρο. Ναι. Τον οποίο αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε αποστρέφομαι και συνεχίζω και αποστρέφομαι το 1998 έως σήμερα. Θα σας πω το εξής, ότι εγώ σαν συνεργαζόμενη για πρώτη φορά είδα και δεν μιλάω μέρος του κόμματος. Πρώτη φορά είδα το κόμμα να ανοίγει τα αυτιά του και το λόγο του και να μιλάει και να απευθύνεται παντού και να ζητάει μία ψήφο έστω και διαμαρτυρίας. Δεν ζητάμε από κανένα να είναι οπαδός ή μέλος του κουκουέ για να μας ψηφίσει. Σώνει και καλά. Ακριβώς. Θέλουμε να μας κάνουν όλοι οι ψηφοφόροι, απευθυνόμαστε σε όλους, σε καμία συγκεκριμένη παράταξη, όλοι οι ψηφοφόροι να κάνουν το κουκουέ πιο δυνατό. Να είναι η δύναμή του την επόμενη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, κλείνοντας, η Τέντη Τζαμαλούκα τι έχει να εισφέρει σε αυτήν την ιστορία προσωπικά. Η πορεία σας βεβαίως είναι μεγάλη και ξέρω ότι είναι και δύσκολο να μιλάς για τον εαυτό σου όταν έχεις μια πορεία και επαγγελματική, γιατί είστε από τις καλύτερες. Και αφήστε να το πω εγώ αυτό, δικηγόρους στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Είστε πολύ καλοί στη δουλειά σας, αλλά είναι και γνωστό ότι είστε και ενεργοί κομματικά. Τι έχετε να εισφέρετε σε αυτήν την ιστορία και τι κάνετε αυτό το διάστημα εσείς? Όσον αφορά εμένα, επειδή ρωτήσατε επί προσωπικού, η συμμετοχή μου στην απόδοση σε πρακτικά πράγματα, στην πράξη για να μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας, μέσα από τη Δημαρχία του Φαινομένου Πελετίδη, ήταν η συμμετοχή μου σε διάφορες δίκες στις οποίες ήρθε και ο Δήμαρχος Πατρέων
και από τις οποίες βγήκε αλόβητος και αθώος και καθαρός. Επίσης, η συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις διαφόρων πολιτικών οργάνων του Δήμου Πατρέων, όπου χαράχτηκε η πολιτική του Δήμου και εισαγούστηκε και η δική μου πρόταση, παρά το γεγονός, παραλαμβάνω, ότι δεν είμαι μέλος του κόμματος, απλώς συνεργάζομαι πολλά χρόνια, μέσα σε όλα αυτά πιστεύω ότι, εάν και εφόσον και πιστεύω ότι θα εκλεγώ, είναι και μέσα από κρατικό επίπεδο επικράτειας να μπορέσω να προσφέρω και άλλα, όχι μόνο εγώ, μέσα από την όλη κομματική ομάδα που συλλογική θα έχει. Συλλογική δουλειά, ναι. Και να είναι κάτι αντίστοιχο με το φαινόμενο Δήμου Πατρέων να γίνει και στην επικράτεια. Γιατί και θέλουμε και μπορούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επαναλαμβάνω, στην Αγίου Νικολάου, στον πεζόδρομο. Θα δούμε λοιπόν αύριο και τι θα πει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Καλή επιτυχία σας έχουμε, κυρία Τζαμαλούκα. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Εκείνη τη στιγμή δεν θα βρεις την καλύτερη ασφάλεια για σένα. Αλλά μπορούμε να την ανακαλύψουμε τώρα, μαζί. Μπες στο Cosmote Insurance. Επίλεξε το ασφαλιστικό πακέτο που θες. Σύγκρινε προσφορές από αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και αγόρασε επί τόπου την ιδανική ασφάλεια για σένα στην καλύτερη τιμή. Αυτό ήταν. Τόσο απλά. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Επιστροφή στο δελτίο μας και στην ημέρα κατά των ναρκωτικών. Με αφορμή, μάλιστα αυτή την ημέρα, η ελληνική αστυνομία εξέδωσε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πάμε να τις δούμε. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών 26 Ιουνίου έχει καθιερωθεί για να υπενθυμίζει στην παγκόσμια κοινότητα τις σημαντικές διαστάσεις του προβλήματος της εξάρτησης από ουσίες, αλλά και την ευθύνη και το ρόλο όλων μας για την αντιμετώπιση του. Είναι γεγονός πως η χρήση ναρκωτικών παραμένει σε υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως. Όμως, τα τελευταία χρόνια δεν απασχολεί τους αρμόδιους φορείς μόνο η χρήση ναρκωτικών ή ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά γενικότερα οι εξαρτήσεις. Η ελληνική αστυνομία δημιούργησε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον εκπαιδευμένο σκύλο Κάλιμαν, που χρησιμοποιείται σε υποθέσεις ναρκωτικών, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την σημερινή ημέρα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δείτε τι είπε στο Super B ο Γενικός Γραμματέας της Αυγής Βασίλης Μιχαλολιάκος και θα φτάσουμε έτσι στο τέλος του δελτίου μας. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση, ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Στο πλαίσιο της περιοδίας του, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, επισκέφθηκε την Πάτρα και μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε, έστειλε το δικό του μήνυμα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και να σας πω την ιδιαίτερη χαρά και η τιμή μου που βρίσκομαι στον νομό Αχαΐας, όπου περιοδεύω σήμερα, με τον οποίο με συνδέουν σχέσεις πολύ στενές, καθώς
η σύζυγός μου, η Ελένη Ζαρούλια, κατάγεται από τον νομό Αχαΐας, συγκεκριμένα από το Σούβαρδο και τα Τσουκαλέικα, όπου έχει και συγγενείς. Είναι χαρά μου λοιπόν που βρίσκομαι σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει τιμήσει πολλές φορές τη Χρυσή Αυγή εκλέγοντας βουλευτή. Και το μήνυμα της Χρυσής Αυγής για τις εκλογές 7 Ιουλίου είναι ότι όσοι πραγματικά αισθάνονται εθνικιστές και πατριώτες έχουν μία και μόνο επιλογή, τη Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή που την πολεμά με πάθος ολόκληρο το σύστημα εδώ και πολλά χρόνια και όπου ο πόλεμος εναντίον της στις τελευταίες εκλογές κλιμακώθηκε, τη Χρυσή Αυγή που είναι η πραγματική και αληθινή τιμωρή, ψήφος τιμωρίας για το σύστημα. Και αυτό γιατί πολλοί συμπατριώτες μας, θέλοντας να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Θέλω να τους πω ότι έκαναν λάθος, το οποίο μπορούν να διορθώσουν την 7η Ιουλίου. Η Χρυσή Αυγή ήταν το κόμμα που στάθηκε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα κρίσιμα νομοθετήματα, από το Τρίτο Μνημόνιο, από το νόμο για την ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους, από το Σύμφωνο Κοινωνικής Συμβίωσης, από το νόμο εκείνο που δίνει ηθαγένεια και ψήφος στους λαθρομετανάστες. Σε όλα αυτά η Χρυσή Αυγή ήταν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία στάθηκε δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά τα νομοθετήματα και το μόνο το οποίο χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ κατ' ουσίαν είναι η καρέκλα της εξουσίας και τίποτε άλλο. Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη αξιόπιστη εθνική αντιπολίτευση. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών, επισημένοντας πως το μέλλον της χώρας, δηλαδή η νεολαία, είναι στο πλευρό τους. Πράγματι, το 13,3% των νέων ψηφοφόρων επέλεξαν τη Χρυσή Αυγή, το κόμμα των Ελλήνων Εθνικιστών. Και πιστεύω ότι το αυτό θα πράξουν και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ίσως και σε μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι γεγονός ότι είμαστε αποκλεισμένοι από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι δεχόμαστε έναν άδικο πόλεμο και έναν αποκλεισμό, αντιδημοκρατικό και παράνομο. Έχουμε όμως δίπλα μας τη νεολαία, που είναι το μέλλον της Ελλάδος. Είμαστε η Ελλάδα που έρχεται και όχι μόνο. Έχουμε υψηλό ποσοστό στους αγρότες, οι οποίοι καταστράφηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια του μνημονίου. Και όλοι έχουν ξεχάσει τα μνημόνια πλέον, δυστυχώς. Ξεχνούν ότι συνυπεύθυνοι για τον κατήφορο της Ελλάδος δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ που κυβερνούσαν πρόσφατα, αλλά και οι παλαιότερες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε όλους αυτούς, η Χρυσή Αυγή έχει ένα μήνυμα ότι έχει δίπλα της τους νέους, τους άνεργους, τους αγρότες και αγωνίζεται για μια νέα Ελλάδα, την Ελλάδα των ονείρων μας. Μια Ελλάδα ελεύθερη, χωρίς μνημόνια που τώρα μας λένε ότι έχουν τελειώσει, αλλά κατ' ουσίαν με την περίφημη επιτροπή συνεχίζονται τα μνημόνια. Για μια Ελλάδα η οποία θα επιστρέψει στην προκοπή, στην εθνική παραγωγή. Για μια Ελλάδα αξιοπρεπή και υπερήφανη, η οποία δεν θα διώχνει στην ξενιτιά τα παιδιά της. Απέναντι σε όλα τα σοβαρά προβλήματα του τόπου, η Χρυσή Αυγή ήταν πρωτοπόρος. Όπως και στο ζήτημα της Μακεδονίας μας, που μέσα στη Βουλή δώσαμε μάχη και δηλώσαμε, και το δηλώνουμε και τώρα, ότι δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι αν ο λαός μας δίνει τη δύναμη θα τη ρίξουμε στον κάλαθο των αχρήστων, ότι δεν θα δεχθούμε ποτέ την ύπαρξη ενός κράτους με το όνομα Βόρειος Μακεδονία, η οποία θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος απαντά και για τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει δημοσκόπηση που στην εκτίμηση ψήφου να δώσει την Χρυσή Αυγή κάτω από 3%. Στην πρόθεση ψήφου έχουν δώσει μερικοί ένα ποστό 2,8 κλπ. Η Χρυσή Αυγή είναι βέβαιο ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή, το παραδέχονται όλοι, αλλά ασκείται μία πίεση κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να δημιουργήσει ένα κλίμα πολλώσεως και δικοματισμού. Η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξεπερνά και τις 12 μονάδες. Οι εκλογές έχουν κριθεί. Και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψή μας, έχει κριθεί. Και όσοι θέλουν να υπάρχει μια συμβίβαστη εθνική φωνή στη Βουλή, πρέπει να στηρίξουν τη Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή που έχει ξεκινήσει έναν αγώνα σε ολόκληρη την Ελλάδα,
με σκοπό να κερδίσει πίσω το χαμένο έδαφος και να ξαναγίνει η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Και είναι πράγματι τραγικό. Ο ελληνικός λαός σε μεγάλο πλειοψηφικό ποσοστό να επιλέγει τα κόμματα εκείνα τα οποία τον κατέστρεψαν. Τα κόμματα του Μνημονίου. Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και επιτέλους, ας σκεφτούν ότι αν χθες ψήφισαν τον Τσίπρα για να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα δεν πρέπει να ψηφίσουν το Μητσοτάκη για να τιμωρήσουν τον Τσίπρα, γιατί με τον τρόπο αυτό, μη εκφράζοντας την πραγματική πολιτική τους τοποθέτηση, τιμωρούν την Ελλάδα. Μια δυνατή Χρυσή Αυγή είναι εθνική ανάγκη για τον τόπο και για το έθνος. Απάντηση έδωσε και για τη διαμάχη με την Τουρκία. Μας προκαλεί θυμηδία να βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα στις συνεδρίες του ΚΙΣΕ να παρουσιάζεται ως πολέμαρχος. Το μόνο που δεν έκανε ήταν να φορέσει το αμπέχονο και τις πουλάδες του πρώην πολιτικού του συνεταίρου του Καμένου και να παραστήσει τον στρατηγό. Η τουρκική απειλή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Αλλά και το κόμμα που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία βασίζονται σε ένα απατηλό και εθνικά επικίνδυνο ιδεολόγημα που λέγεται ελληνοτουρκική φιλία. Η Χρυσή Αυγή δεν πιστεύει σε αυτό. Πιστεύει σε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει το Ισραήλ της περιοχής και ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη και οικονομικές θυσίες για το σκοπό αυτό. Οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν καμία άλλη γλώσσα παρά μόνο τη γλώσσα της αποτροπής. Και γι' αυτό το λόγο η Χρυσή Αυγή έχει πάρει θέση ότι πρέπει να γίνει άμεση ανακήρυξη της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος, και να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα της πατρίδος μας στα 12 μίλια. Οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν άλλη γλώσσα και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα λόγια, ότι εδώ είναι τα σύνορα της Ευρώπης, ότι θα μας προστατεύσει η Αμερική, είναι λόγια του αέρα. Την Ελλάδα μπορούν να την προστατεύσουν μόνο οι Έλληνες. Επιλογίζοντας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος ανέφερε και τους επόμενους σταθμούς της περιοδίας του. Θα κάνω περιοδία σε ολόκληρη την Αχαΐα, στο Αίγιο, σε άλλες περιοχές όπου με περιμένουν πολιτικοί φίλοι. Η Χρυσή Αυγή έχει ξυπνήσει. Στις ευρωεκλογές δεν απέδωσε όπως έπρεπε ο εκλογικός μας μηχανισμός. Τώρα είναι ώρα μιας μεγάλης μάχης την οποία θα δώσουμε και θα νικήσουμε. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους Χρυσαυγίτες και τις Χρυσαυγίτισες ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε αδέλφια, είμαστε συναγωνιστές. Δεν υπάρχουν προβλήματα μέσα στη Χρυσή Αυγή όπως λένε κάποιοι κακοήθεις. Και η Χρυσή Αυγή πορεύεται προς τη νίκη με υψηλό φρόνημα και ηθικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους θερμούς μου χαιρετισμούς στους κατοίκους της Αχαΐας, σε όλους τους κατοίκους της Αχαΐας, αυτής της πανέμορφης περιοχής που θα μπορούσε να είναι η πύλη της Ελλάδος προς την Δύση και δυστυχώς αυτό με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δεν έχει γίνει. Μόλις τα τελευταία δύο χρόνια έγινε ο γνωστός δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί πλέον. Να πιστεύουν στη Χρυσή Αυγή. Είμαστε το κόμμα που άντεξε φυλακίσεις, σφαίρες, τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν τους προδώσαμε ποτέ, να μην μας προδώσουν κι αυτοί. Αγωνιζόμαστε για Ελλάδα και Ορθοδοξία και τους θέλουμε δίπλα μας την 7η Ιουλίου. Εκείνο το βράδυ πρέπει να λυπηθούν οι εχθροί της Ελλάδος και να χαρούν οι φίλοι της. Και θα χαρούν με ένα υψηλό και μεγάλο ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.